Κύριε Γεωργάρη, είστε υποψήφιος με τον συνδυασμό του κυρίου Νανόπουλου. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε στην τοπική αυτοδιοίκηση? Βεβαίως είμαι υποψήφιος με τον συνδυασμό του Βασίλη του Νανόπουλου, με τη Συμμαχία Πολιτών. Έχω ασχοληθεί τουλάχιστον 16 χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση και νομίζω ότι έχω και τις γνώσεις και οτιδήποτε άλλο για να προχωρήσουμε σε τέτοια θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως θα ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο με θέματα αγροτικά, μιας και τυχάνει να είμαι χρόνια αγροτοσυνδικαλιστής, και νομίζω ότι αυτός ήταν και ένας από τους πιο βασικούς ακόμη λόγους για να κατέβω με τον Βασίλη τον Νανόπουλο. Πού μπορείτε να προσφέρετε την επόμενη μέρα, εφόσον ο συνδυασμός σας εκλεγεί και εσείς προσωπικά? Βεβαίως στον αγροτικό τομέα θα το επιθυμούσα και θα το ήθελα πάρα πολύ. Πώς βλέπετε τα αγροτικά στον Δήμο Κορινθίων? Είναι μία καινοτομία αυτό που κάνουμε, που κατά πάσα πιθανότητα θα είμαστε εμείς στο Δήμο, εμείς θα διοικήσουμε το Δήμο, ο Βασίλης Νανόπουλος θα κερδίσει τις επερχόμενες εκλογές. Ήδη ο κύριος πνευματικός με τα 8 χρόνια παρουσίας του είναι βέβαια απερχόμενος σήμερα από τη διοίκηση του Δήμου και είναι απερχόμενος όχι μόνο ο ίδιος αλλά και ο μικρός ίδιος κύκλος που διοίκησε το Δήμο αυτά τα 8 χρόνια. Είπα και προηγουμένως ότι κάνουμε μια καινοτομία δημιουργώντας γραφείο αγροτοκτηνοτροφικής ανάπτυξης αλληλείας και προώθησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Και βεβαίως ακόμη ένα γραφείο που θα είναι γραφείο γεωπονικής βοήθειας και παρακολούθησης των καλλιεργειών. Αυτά τα δύο είναι δύο δυνατά εργαλεία στα χέρια του αγρότη, του δημότη μας, διότι θα αυξήσουν την παραγωγικότητα, θα αυξήσουν το εισόδημά του και θα μειώσουν τα κόστη. Είναι εφικτή η εφαρμογή του προγράμματος αυτού? Βεβαίως είναι εφικτή και ο αγροτικός κόσμος θα το διαπιστώσει την επόμενη μέρα των εκλογών. Πόσο αισιόδοξοι είστε για το αποτέλεσμα? Για το αποτέλεσμα είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, πάρα πολύ αισιόδοξος και όπως σας προείπα η Δημοτική Αρχή είναι που διοίκησε 8 χρόνια, είναι απερχόμενη, ο λαός αυτή η σύμπραξη, συμπαράταξη και ενεργοποίησή του, αυτό το πλειοψηφικό ρεύμα που παρατηρούμε στην πόλη και στα χωριά μας, αυτό το ρεύμα και όπως είδατε και το βράδυ, αν παρακολουθήσατε την συγκέντρωση που είχαμε εδώ, πιστοποιεί και σφραγίζει οριστικά την ανατροπή του κατεστημένου, του απερχόμενου πρόεδρου και της μικρής ίδιας παρέας που διοίκησε το Δήμο. Πιστεύετε ότι αυτές τις εκλογές θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι ως μνημονιακά, μνημόνιο, αντιμνημόνιο δηλαδή? Νομίζω ότι οι ψηφοφόροι γνωρίζουν αυτά που έχουν περάσει, γνωρίζουν αυτά που περνάνε σήμερα και θα ψηφίσουν με γνώμονα αυτά που σας είπα, βλέποντας το αύριο.